Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε τη ρόψιμο στην φόρμα του κέικ. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 250 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά. Ρίχνουμε 250 ml χλιαρό γάλα. 50 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για ώρες της χρήσης. Ένα κουταλάκι αλάτι και δουλεύουμε. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Λαδώνουμε φόρμα για κέικ. Πλάθουμε ελαφρώς την ζύμη. Σε λαδωμένη επιφάνεια την ανοίγουμε σε φύλλο. Το λαδώνουμε. Αναμειγνύουμε σπασμένη φέτα με ψιλοκομμένο μαϊντανό. Απλώνουμε το μείγμα στο φύλλο. Το πατάμε ελαφρώς με τον πλάστη. Κόβουμε λωρίδες με πάχους περίπου 4 δάχτυλα. Τις τοποθετούμε στην λαδωμένη φόρμα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αλείφουμε με αυγό. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας.
Καλή επιτυχία!